συναντήσουμε τον κύριο Ακτύπη. Ο κύριος Δημήτρης Ακτύπης είναι αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ. Να δούμε τι γίνεται με την τηλεεργασία, με την τηλεεκπαίδευση, πώς πάει μέχρι στιγμής. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Να σας ακούσουμε. Εντάξει, υπάρχουν προβλήματα. Σίγουρα θα υπάρχουν προβλήματα. Mm-hmm. Είναι δεδομένο αυτό. Το βασικό είναι να είναι οι μαθητές μας καλά. Όταν έχουμε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, αυτό προέχει πρώτα. Δεν προέχει η ηλεκτρονική τάξη. Προέχει να είναι οι μαθητές μας καλά, οι συναντήσεις μας καλά. Θα υπάρχουν προβλήματα σίγουρα, τα μαθήματα θα επαναληφθούν. Δεν χρειάζεται τώρα, ξέρετε, πολλές φορές το Υπουργείο Παιδείας βγαίνει με έναν τρόπο επικοινωνιακό και υποκριτικό, θα έλεγα πολλές φορές, να πει ότι τόσες χιλιάδες ηλεκτρονικές και εκπαιδευτικές τάξεις λειτουργήσαν σήμερα. Δεν είναι αυτό το κύριο. Το κύριο είναι. Εντάξει, είναι σημαντικό και αυτό όμως, ότι σε σχέση με τα παρελθόντα έτη, και δεν λέω τώρα στην γενιά τη δικιά μας, και πιο πρόσφατα, δεν σταματάει η εκπαίδευση. Είναι σημαντικό να μην σταματάει η εκπαίδευση, να στοιχήσει με αυτόν τον τρόπο για μια-δυο μέρες. Η αλήθεια είναι ότι η τηλεκπαίδευση δεν είναι εκπαίδευση, τώρα, για να μην γελιόμαστε. Από το τίποτα όμως δεν είναι κάτι. Έννοια, θα σας πω, γιατί θα υπάρχουν προβλήματα και με παιδιά που δεν μπορούν να συνδεθούν, με συναδέλφους που δεν θα μπορούν να συνδεθούν, που δεν θα έχουν ρεύμα ενδεχομένως, που δεν θα έχουν ίντερνετ. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εντάξει, είναι μια λύση ανάγκης. Αλλά τέλος πάντων. Καθίστε, συγγνώμη κύριε Αντιπρόεδρε, αλλά δεν καταλαβαίνω. Ναι. Θα θέλατε δηλαδή, που είναι συνθήκες ανάγκης αυτές, θα προτιμούσατε να είναι εντελώς κλειστά τα σχολεία, αυτό μας λέτε? Δεν λέω αυτό το πράγμα. Άρα είναι τελικά πρόοδος που έχουμε τηλεκπαίδευση ή δεν είναι πρόοδος για τη χώρα μας? Σας λέω, επιμένω και σας λέω ότι τηλεκπαίδευση, όπως τη λέτε, δεν είναι εκπαίδευση. Είναι πρόοδος για τη χώρα μας ή δεν είναι? Δεν είναι κακό να πείτε, δηλαδή. Δεν πρέπει, όταν συνδικαλιστείς, σε όλα σώνει και καλά να πείτε ότι είναι του διαβόλου. Σας απαντώ πολύ συγκεκριμένα. Σας λέω ότι η τηλεκπαίδευση δεν είναι εκπαίδευση. Τι είναι? Αν θέλουμε να λέμε ότι απασχολούμε τα παιδιά. Έχω ακούσει το γιο μου να σου πω κάτι. Συγγνώμη, κάνετε λάθος. Κάντε λάθος, συγγνώμη που το λέω έτσι. Έχω ακούσει το γιο μου στην εκπαίδευση και έχει κάνει μια χαρά μάθημα. Και το χάρηκα κιόλα που τον έβλεπα. Πιστέψτε με όμως λοιπόν τότε ότι δεν χρειάζεται να έχουμε σχολεία. Δεν πιστεύω κατά μάτια μου. Τον είδα το παιδί να κάνει μάθημα. Μια χαρά πήγε το μάθημα. Εάν λοιπόν λέτε ότι η τηλεκπαίδευση είναι πρόοδος, όπως το λέτε, δεν χρειάζεται να έχουμε σχολεία. Αυτό λέτε. Είναι πρόοδος ή δεν είναι? Όχι, εγώ θέλω δική σας άποψη. Δική μου δεν έχει σημασία. Λέω, λοιπόν, αν θέλουμε να λέμε ότι απασχολούμε τα παιδιά, ότι έχουν μια επαφή, να το πω έτσι, εκπαιδευτική, μια σχέση, μια, πώς να το πω, στις δύσκολες συνθήκες που έχουμε αυτή τη στιγμή, είναι κάτι. Είναι κάτι. Αλλά το γεγονός σήμερα ότι θα υπάρχουν χιλιάδες προβλήματα. Ήδη από το σχολείο μου, εμένα μου έρχονται μηνύματα. Τα παιδιά δεν μπορούν να μπουν, οι συνάδελφοι δεν μπορούν να μπουν, τα δίκτυα έχουν πέσει. Να το πάμε διαφορετικά. Θα θέλατε να είναι ανοιχτά τα σχολεία? Θα θέλατε να είναι ανοιχτά? Γιατί νομίζω ότι όλη αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν είναι θέμα να είναι. Δεν θα πω εγώ αν πρέπει να είναι ανοιχτά τα σχολεία ή να είναι κλειστά. Δεν είμαι εγώ ειδικός να πω αν. Υποθέτω. Λέω ότι όταν έχεις ένα επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο, η πολιτεία και το κράτος πρέπει πρώτα να διασφαλίσει ότι οι οικογένειες, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, όλοι οι εργαζόμενοι θα είναι. Ασφαλής. Και νομίζω το κριτήριο ήταν αυτό. Εδώ τώρα συζητάμε για, το είπατε και εσείς νομίζω πιο πριν, και ευχόμαστε όλοι να έχουν όλες τις οικογένειες θέρμανση, για παράδειγμα. Ή να έχουν τρόπο επικοινωνίας, να μην αποκλειστούν. Πώς να το πω. Σωστό. Αυτό είναι το βασικό. Αν έχουμε τέτοια επικίνδυνα φαινόμενα. Uh-huh. Που έχουμε έτσι κι αλλιώς, γιατί το χιόνι είναι ακόμα και σαν έτσι απροάστια, βλέπω έξω από το παράθυρό μου. Ναι, το δείχναμε κι εμείς φωτογραφίες τηλεθεατών. Άρα σας λέω λοιπόν ότι δεν έχει. Δεν είναι. Εντάξει, θα γίνει ό,τι είναι να γίνει σήμερα, με προβλήματα πολλά προφανώς. Οι εκπαιδευτικοί θα δώσουν ό,τι μπορούν να δώσουν, τον καλύτερο τους σε αυτό. Θα ξανακάνουμε τα μαθήματά μας όταν θα ανοίξουν με το καλό τα σχολεία. Δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης, να το πω έτσι. Αλλά θέλει και μια προσοχή στο πώς, ας πούμε, με έναν επικοινωνιακό τρόπο θα βγει το Υπουργείο και θα πει ότι όλα ήταν στην εντέλεια, όλα ήταν ομαλά, όλα κύλησαν σωστά. Και επί της ουσίας από κάτω, μέσα, να το πω έτσι, δεν θα έχει γίνει τίποτα. Ή θα είναι μια διαδικασία, πώς να το πω, για πολύ, πολύ συγκεκριμένη. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι για πολύ συγκεκριμένη. Κύριε Ακτύπη, πιστεύω ότι η πλειοψηφία θα πάει μια χαρά. Η μειοψηφία είτε αυτό, γιατί υπάρχει μια δυσκολία γιατί κατολέγει το ρεύμα και αυτά, αλλά αυτό πιστεύω εγώ. Αν έχετε στοιχεία που αποδεικνύει το αντίθετο, να μας τα παρουσιάσετε και να καταδείξουμε τα στοιχεία αυτά. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι σήμερα όλα τα παιδιά. Έχετε στοιχεία. Είπατε μειοψηφία. Εγώ λέω ότι είναι πλειοψηφία. Αλλά δείξτε μου τα στοιχεία και θα πω ότι έκανα λάθος. Το σχολείο δεν απευθύνεται στην πλειοψηφία. Απευθύνεται σε όλα τα παιδιά. Εσείς είπατε ότι είναι μειοψηφία, δεν χρησιμοποιήσω λοιπόν εγώ αυτόν τον όρο. Έχουν όλα τα παιδιά τη δυνατότητα σήμερα
να μπουν. Αυτοί, για αυτούς τους λίγους δηλαδή. Για αυτούς τους λίγους που δεν μπορούν. Που δεν είναι λίγοι κάτι. Εσείς είπατε ότι λίγοι μπορούν. Είπατε το ανάποδο, κύριε Χτύπη. Σας παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή. Συγγνώμη, πιστεύετε εσείς ότι δεν ξέρουμε τι γινόταν στην τηλεκπαίδευση στον καιρό της πανδημίας? Θα σας πω κάτι, κύριε Χτύπη, τι αντιλαμβάνομαι και καταθέτω. Είναι προσωπική τώρα. Είναι καλό ή κακό. Συγχωρέστε με, κύριε Χτύπη. Είναι καθαρά προσωπική η αίσθηση, οπότε την εκφράζω. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει από την πλευρά των εκπαιδευτικών μια γενικότερη άρνηση στο θέμα της τηλεκπαίδευσης. Ναι, της πλειοψηφίας ή κάποιον, μερίδας. Ή όσους με τους οποίους συνομιλούμε κάθε φορά γι' αυτό. Μια άρνηση για το συγκεκριμένο εργαλείο, θα έλεγα, ξέρετε κάτι. Αν δεν είχαμε και αυτό, αν τώρα τα παιδιά μας, λόγω των 2 ετών που είχαν προηγηθεί, είναι αρκετά πίσω με την τηλεκπαίδευση, με τα προβλήματα, με τα κέντρα. Παραμένουν πίσω. Φανταστείτε τι θα γινόταν μετά. Τώρα λοιπόν είναι μια ειδική συνθήκη σημερινή και θα κάνουν μάθημα 2 μέρες, ας πούμε. Σας βάζω και την αυριανή μέρα. Γιατί βλέπω αυτή την άρνηση ξανά? Πραγματικά, το λέω πάρα πολύ ανθρώπινο αυτό. Ανθρώπινα σας λέω, κάνετε λάθος. Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν καμία άρνηση ούτε στην τεχνολογία ούτε στην τηλεκπαίδευση. Και σας θυμίζω, αν σημαντικό το έχετε και εσείς ή το Υπουργείο Παιδείας, ήταν αυτοί που έβαλαν πλάτη στην πανδημία για να μετατρέψουν μέσα σε μια μέρα τις σημειώσεις τους σε ηλεκτρονικές και να στηρίξουν το σχολείο, όταν το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση δεν τους στήριξε ούτε μία στιγμή. Και δεν ικανοποίησε ούτε ένα αίτημα των εκπαιδευτικών, των γονιών, των μαθητών να έχουν ισότιμη πρόσβαση όλα τα παιδιά. Ναι. Γιατί σας λέω ότι η εκπαίδευση δεν αφορά μια πλειοψηφία, μια συγκεκριμένη πλειοψηφία ή μια συγκεκριμένη μερίδα. Αφορά όλα τα παιδιά. Άρα λέω ότι λόγω των ειδικών συνθήκων, και δεν το βάζω καθόλου συγκριτικά, ούτε σας λέω ότι έχουμε άρνηση. Σε καμία περίπτωση. Λέω λοιπόν, λόγω των συνθήκων θα υπάρχουν προβλήματα. Είναι αντικειμενικό έτσι κι αλλιώς. Τα καταγράφετε και εσείς, τα δείχνετε. Δεν είναι δηλαδή κάτι στη φαντασία μας, να το πούμε διαφορετικά. Επειδή όπως είπατε, κύριε Ακτύπη, θα παρουσιάσει κάποια στιγμή. Προβλήματα στο ρεύμα. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε καμία περίπτωση, να το πω έτσι, δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με την έννοια ότι. Εγώ πρέπει να πω το εξής για να μην αδικήσουμε κανέναν. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με την έννοια. Θα παρουσιάσει κάποια στιγμή, κύριε Ακτύπη, το Υπουργείο Παιδείας κάποια στοιχεία και θα πει αυτό που λέτε, έγιναν έτσι τα πράγματα. Ναι, αν έχετε κάποια στοιχεία. Ακούστε με λίγο, αν έχετε κάποια στοιχεία. Μάθημα για όλα τα παιδιά αυτό. Αν έχετε κάποια στοιχεία αργότερα σήμερα που δείχνουν κάποια άλλα πράγματα, να μας τα στείλετε και εμείς αύριο με χαρά θα τα παρουσιάσουμε. Να πούμε ότι κοιτάξτε, τα στοιχεία του ΟΛΜΕ δείχνουν το τάδε. Βεβαίως. Μα είναι δεδομένο, σας λέω, από την πρώτη στιγμή, τώρα είναι 8.30 ώρα, 9 παρά 10, ήδη στο δικό μου σχολείο έρχονται μηνύματα από συναδέλφους και από παιδιά που δεν μπορούν να μπουν. Είναι αντικειμενικό, δεν λέω αυτό. Και λέω, όταν έχεις μια ιδιαίτερη συνθήκη, ένα επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο, το πρώτο που πρέπει να κάνει το κράτος, να το πω έτσι, είναι να διασφαλίσει, να το πω έτσι, να είναι ασφαλείς τα παιδιά, οι οικογένειές τους, οι εκπαιδευτικοί, να μην κλείσουν οι δρόμοι, να υπάρχει θέρμανση, να υπάρχει δίκτυο, να υπάρχει ρεύμα. Ωραία. Εντάξει, δεν είναι η κακοκαιρία η περσινή. Γι' αυτό γίνεται και είναι μέσα από το σπίτι τα παιδιά και εσείς. Αν θυμάστε πέρυσι, υπήρχαν ολόκληρες περιοχές που μείναν εκτός. Εκτός ρεύματος, ας ελπίσουμε φέτος να μην γίνει κάτι τέτοιο. Ας το ελπίσουμε. Θα είμαστε εδώ πάντως, το καταγράφουμε και εμείς και να το παρακολουθούμε. Προφανώς. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ακτύπη. Καλή δύναμη να ευχηθούμε βέβαια σε όλους τους εκπαιδευτικούς σήμερα. Αντικειμενικά είναι μια δύσκολη μέρα. Όντως δεν είναι το ίδιο να είσαι το μάθημα μπροστά στην τάξη και να πρέπει να ελέγξεις 25 παιδιά μέσα από το WebEx. Άρα καλή δύναμη. Ή και παραπάνω προφανώς.